είναι μια κατάσταση την οποία βιώνουμε και είχαμε και τις προηγούμενες μέρες σχετικά με το καταγγελόμενο γεγονός όπου ασθενείς εδώ πέρα έμειναν στα Ράτζα. Υπήρχαν περιπτώσεις όπου το οξυγόνο δεν έφτανε για να νοσηλευτούν. Είναι ζήτημα το οποίο αφορά όλους τους εργαζόμενους της περιοχής και το λαό της περιοχής. Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής η οποία πραγματοποιείται και ακολουθείται και από την κυβέρνηση αλλά και από τις προηγούμενες, οι οποίες αυτή τη στιγμή αφήνουν και έχουν αφήσει στο αποτέλεσμα ανοκύρωτο το δημόσιο σύστημα υγείας. Εδώ πέρα λοιπόν μπαίνει ζήτημα πολύ σοβαρό να περάσει η κατάσταση στα χέρια μας, να οργανώσουμε το πώς θα αντιπαλέψουμε αυτή την κατάσταση την οποία βιώνουμε. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές εδώ πέρα είναι οι άνθρωποι από την εξάντληση έτοιμοι να πέσουν κάτω. Δεν υπάρχει καμία πρόληψη για να στηριχτούν έτσι ώστε να μπορέσουν να εκτελέσουν το έργο τους. Οι ασθενείς, ο λαός της περιοχής εδώ πέρα είναι απροστάτευτο και όχι μόνο σε όλη τη χώρα και από την πανδημία και γενικότερα από την πρόσβασή του στη δωρεάν και δημόσια υγεία, κάτι το οποίο αποτελεί πρωτεύον αίτημα για όλους μας. Σε αυτή την κατεύθυνση το Εργατικό Κέντρο Πειραιά παίρνει μια πρωτοβουλία τις επόμενες ημέρες να καλέσει τα υγειονομικά σωματεία της περιοχής για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε ένα σχεδιασμό για να ικανοποιήσουμε, για να παλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση για να ικανοποιήσουμε τέτοια βασικά αιτήματα όπως είναι η αντιμετώπιση της πανδημίας και η ισχυροποίηση του δημόσιου συστήματος υγείας. Οπότε νομίζω πως η παρουσία όλων μας είναι απαραίτητη και βέβαια να μην ξεχάσουμε και να το τονίσουμε ότι σήμερα υπάρχει κινητοποίηση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 5 ώρα το απόγευμα στο Υπουργείο Υγείας και είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων μας. Απέναντι λοιπόν σε αυτήν τη στοχευμένη πολιτική, γιατί στοχευμένη είναι η πρημοδότηση του ιδιωτικού τομέα και η κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας, είναι στοχευμένη πολιτική, δεν είναι τυχαία πολιτική. Οι ίδιοι που κυβερνάνε λέγανε ότι πρέπει να γκρεμιστούν νοσοκομεία, αυτοί λοιπόν που κλείσανε το 13 νοσοκομεία είναι αυτοί που αυτή τη στιγμή δεν προσλαμβάνουν προσωπικό, δεν στηρίζουν τις υποδομές της δημόσιας υγείας. Είναι αυτοί που κόβουν τη χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό για τη δημόσια υγεία. Απέναντι λοιπόν σε αυτούς εμείς θα αγωνιστούμε να προσλάβουν προσωπικό